Θα μιλήσουμε για ένα πρόσωπο το οποίο πολύ το αγαπάτε. Η νεολαία το έχει πάρα πολύ έτσι, δυναμικά εντάξει στη ζωή του και στο πρόγραμμά του. Έχει ένα ιδιαίτερο στυλ, είναι ξεχωριστό. Αναφέρομαι στον Τόνι Σφίνο. Τον έχει παρακολουθήσει ποτέ από κοντά? Λίγο, αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί κάνει αυτό που θέλει. Δεν μπαίνει στο τρυπάκι να κάνει ό,τι κάνουν οι άλλοι του συνάδελφοι. Είναι τρελός και μας αρέσει αυτή η τρέλα που έχει. Τον έχεις δει ποτέ χωρίς λεοπάρμαγιο και χωρίς περούκα και γυαλί? Δεν έχω χωρίς περούκα. Ωραία. Θα το δεις αμέσως τώρα, γιατί εχθές εμφανίστηκε στην βραδιά για τα 50 χρόνια του Τέρι Χρυσού. Εδώ τον βλέπετε. Πολύ ωραίος. Ο οποίος μάλιστα συνοδεύεται και από μια κοπέλα που κάποιοι λένε ότι ενδεχομένως να είναι η σύντροφός του. Και πολύ διακριτικά. Και πολύ ντροπαλά. Στο Σουλεϊμάν το μεγάλο πρέπει μοιάζει με έναν που φαίνεται στο Σουλεϊμάν. Πόσο σεμνός άνθρωπος είναι, βασικά δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό που βγάζει ο Τόνι Σφίνος. Λοιπόν, παιδιά, ένα βράδυ παίρνει. Παιδιά, δεν μπορώ, λέει, δεν μπορώ και ντρέπεται. Εντωμεταξύ, η γλώσσα του σώματος μαρτυράει πολλά πραγματικά. Πολύ. Ένα βράδυ περνούσα από τον χώρο που εμφανίζεται και μου έκανε εντύπωση η κοσμοσυρωή από νέους ανθρώπους που πάνε και τον παρακολουθούν. Γιατί όντως τον τελευταίο καιρό. Και δίνει χαρά στον κόσμο, γι' αυτό. Ο κόσμος θέλει τώρα χαρά, δεν θέλει προβλήματα και. Και σκεφτείτε ότι σε άλλες εποχές θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί ότι ένας τέτοιος καλλιτέχνης δεν θα είχε την αποδοχή του κόσμου. Δηλαδή που θα κάνει μια μεταμφίεση, που θα έχει ένα ιδιαίτερο και κεντρικό στυλ. Αλλά βλέπετε ότι στην προσωπική του ζωή δεν είναι κεντρικός, δεν είναι αστείος όμως. Έχει κάνει street art, έχει δουλέψει τσίρκο, έχει μια επαφή με το θέαμα και όλο αυτό το πράγμα νομίζω με το ο Τόνι Σφίνος του βγήκε πάρα πολύ και πουλάει. Ναι, μου κάνει φοβερή εντύπωση το γεγονός ότι στην πραγματικότητα αυτός που είναι, είναι πολύ σοβαρός, είναι πολύ μετρημένος άνθρωπος, δεν είναι αυτό το αστείο που έλεγες εσύ, Ανδρέα. Μα οι περισσότεροι κομικοί ηθοποιοί είναι πολύ σοβαροί στην προσωπική του. Και αυτό νομίζω είναι και το ταλέντο τους. Πολύ ωραίος πάντως και πολύ ευχαριστή. Εμένα μου αρέσει η διακριτική στάση που κρατάει απέναντι στα μίντια. Μπράβο, ότι είναι καλλιτέχνης πραγματικός όμως.